Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΒΕ, τον κύριο Μάριο Τσακή. Καλή Καλό σας μέρα. μεσημέρι, κυρία Σάβα. Πώς Καλημέρα, είστε? καλημέρα. Μια κακοδασιστήκα, δόξα τω Θεώ καλά. Όχι και τόσο καλά με τα νέα που έχουμε. Ναι. Να πούμε βεβαίως, κύριο Τσακή, ότι είδαμε και δική σας ανακοίνωση χθες και της ΟΕΒ και από την ΠΟΒΕΚ έκκληση δραματική στους εργαζόμενους να τηρούν τα μέτρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό έχει να κάνει βεβαίως και μια τηλεδιάσκεψη που είχατε χθες με τον Υπουργό Υγείας. Σας έχει μεταφέρει μια εικόνα, αν θέλετε να τη μεταφέρετε και σε εμάς. Πολύ ευχαρίστω. Ναι, είχαμε χθες μια τηλεδιάσκεψη τρεις οργανώσεις με τον Υπουργό. Οφείλω να πω ότι ο Υπουργός είχε βγάλει την έντονη ανησυχία του με την πορεία των κρουσμάτων και γενικά με την συμπεριφορά και την απειθαρχία που παρατηρείται μέσα στην κοινότητα. Χωρίς αυτό να θέλουμε να εκλειφθεί είτε ως παρατήρηση είτε ως, ξέρετε, στείνουμε στον τείχον κόσμο. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι δεν τηρούμε ως πολίτες τα μέτρα και αυτό μας αφορά όλους, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως καταναλωτές, είτε όπως θέλουμε να το πούμε, είτε ως εργοδότες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αυξημένη τάση κρουσμάτων που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα θέλαμε να έχουμε, ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη και τις ανακοινώσεις της πριν 10 ημερών, που είχαν πει ότι προχωρούμε για το 15ήμερο, το 1ο του Δεκέμβρη, με αυτά τα μέτρα και αν δούμε βελτίωση θα μπορούμε να χαλαρώσουμε περισσότερα τα μέτρα εν ώψη και των γιορτών. Και αντίθετα βλέπουμε ότι κινούμαστε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να είναι το πιθανότερο σενάριο να μην χαλαρώσουν τα μέτρα, ενδεχομένως και να γίνουν και κάπως πιο αυστηρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τιμά, δεν μας τιμά. Καταλαβαίνω ότι κουραστήκαμε όλοι, υπάρχει έτσι μια κούραση ψυχολογική, οι αντοχές μειώνονται, όμως δεν είναι απλά κουραστήκαμε και δίπλα μας δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Δίπλα μας και ανάμεσα μας υπάρχει μια θανατηφόρα ασθένεια, την οποία πρέπει όλοι να οπλιστούμε με την απαραίτητη αντοχή και υπομονή και πειθαρχία μέχρι που να ευρεθεί το εμβόλιο να την ελέγξουμε. Και κάναμε αυτή τη δραματική έκκληση προς τα μέλη μας και τους εργαζόμενους να κρατήσουμε την αυστηρότητα της τήρησης των μέτρων, να αποφεύγουμε τους συγχρονισμούς. Δεν είναι στιγμές, δεν είναι καιρό για μεγάλες συναθρήσεις, για μεγάλες συναντήσεις, όσο και αυτό δεν είναι ευχάριστο. Πρέπει ο καθένας να αποφεύγει τις αχρίαστες συναντήσεις και συναθρήσεις, να περιοριστούμε σε εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις, επισκέψεις, αγορές αν θέλετε, οι οποίες είναι απαραίτητες για να περάσουμε τις μέρες τις δύσκολες, μέχρι που να έρθει το εμβόλιο και να μπορέσουμε ξανά να μπούμε σε τους παλιούς φυσιολογικούς μας ρυθμούς. Δεν υπάρχει κάποιος διαφορετικός τρόπος, κυρία Σάβα, να το πούμε. Κάνουμε δραματική έκκληση, δεν μπορεί ούτε το σύστημα υγείας να αντίξει, φαίνεται, περισσότερα κρούσματα, διότι εκεί θα είναι πολύ πιο δυσάρεστα τα δεδομένα, θα έχουμε θανάτους. Και από την άλλη, το έχουμε πει επανειλημμένα και τους προηγούμενες μήνες, όσο δεν πειθαρχούμε, τόσο παρατείνουμε την κρίση, τόσο δημιουργούμε προβλήματα στις επιχειρήσεις και στην οικονομία και στο τέλος της ημέρας είτε θα τα πληρώσουμε υπό μορφή ανεργίας αυξημένης, γιατί οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον τις αντοχές να αντέξουν, ούτε και τα οικονομικά του κράτους μπορούν να αντέχουν συνεχώς να αυξάνονται τα κρούσματα, να κλείνουν επιχειρήσεις, να στηρίζει το κράτος. Και στο τέλος της ημέρας, να το πω έτσι και απλά για να γίνει κατανοητό, όσο πληρώνει το κράτος, που καλά κάνει και στηρίζει, δεν λέει κάτι διαφορετικό, αυξάνεται το χρέος που στηβάζει το κράτος, διότι είναι δανεικά αυτά τα λεφτά. Και στο τέλος της ημέρας θα κληθούμε εμείς πάλι οι υπόλοιποι, που δεν πειθαρχούμε σήμερα, να πληρώσουμε αυτά τα λεφτά. Και πάλι θα μεμσημυρούμε και θα διαμαρτυρόμαστε, μα γιατί μας φορολογείτε, γιατί μας βάζετε τις τάδε χρεώσεις κλπ. Ναι. Βεβαίως, κύριε Τσακή, να πούμε ότι είχε κάποια λογική η χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τις εργοδοτικές, με την εργοδοτική πλευρά. Να πούμε ότι προκύπτει, αυτό το λέγεται και ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στον Α, ότι πάει κάπου και λένε ήρθε ο Υπουργός, βάλτε μάσκα σε χώρους εργασίας.
Δηλαδή, οι δικές σας ευθύνες των εργοδοτών, αν θέλετε, ποιες είναι, διότι έχουμε και καταγγελίες, κύριε Τσακί, ότι ακριβώς επειδή κάποιες εργασίες δεν μπορούν να κλείσουν ή προκύπτουν διάφορα σε διάφορους τομείς που αποκρύβουν κρούσματα, που δεν παίρνουν όλα τα μέτρα. Φαντάζομαι θα έχετε και εσείς ακούσει. Στοχευμένα έγινε χθες τη διάσκεψη, να ακούσετε και εσείς κάτι. Δεν ξέρω αν σας κούνησε και το δάχτυλο, αλλά λέω ότι έχει και η εργοδοτική πλευρά ευθύνη. Δεν είναι έχουμε μόνο. Όλη ευθύνη. Έχουμε όλη ευθύνη. Σε αυτή τη φάση κανένας δεν μπορεί να αυτοεξαιρείται. Είναι ευθύνη των εργοδοτών να ενημερώσουν σωστά πρώτα-πρώτα τους εργαζόμενους και να τους προσφέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για να μπορούν να τηρούν τα μέτρα, και δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά μέτρα αυτά, δηλαδή αποστάσεις, χρήση της μάσκας, συχνό πλύσιμο χεριών, απολύμανση. Από όλα αυτά το πιο ακριβό πράγμα που βλέπω να υπάρχει είναι η αγορά της μάσκας, τίποτε περισσότερο. Είναι λοιπόν ευθύνη των εργοδοτών πρώτα-πρώτα να ενημερώσουν τους υπαλλήλους και να απαιτήσουν αυστηρά να τηρούνται. Και από την πλευρά όμως των εργαζομένων, πρέπει να δείξουν και οι εργαζόμενοι την ίδια ανευαισθησία και κατανόηση. Ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να έχεις τη μάσκα συνέχεια και να εργάζεσαι. Τώρα, αν είσαι μέσα σε ένα χώρο μόνος σου και δεν έχεις επαφή, μπορεί μερικώς να φύγεις λίγο τη μάσκα, να αναπνεύσεις λίγο και να την ξαναβάλεις πίσω. Αλλά αν είσαι σε ένα χώρο που υπάρχουν κι άλλοι ή έρχεσαι σε επαφή με άλλον κόσμο, πρώτα-πρώτα να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επαφές. Μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω τηλεδιασκέψεω. Εκεί που είναι απαραίτητο να γίνουν, να τηρούνται οι αποστάσεις, να φορεθούν μάσκες, να γίνουν σύντομα αυτές οι συναντήσεις, ούτως ώστε να μην μένει ο κόσμος πολύ χρόνο μαζί. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Ναι. Απλά έχουμε και ένα θέμα με εργοδότες που προσπαθούν για δικούς τους λόγους, αν θέλετε, είτε να αποκρύψουν κρούσματα, είτε να το χειριστούν διαφορετικά. Όλα αυτά που επιβαρύνουν μια κατάσταση. Ναι. Σίγουρα επιβαρύνουν μια κατάσταση, διότι όταν γνωρίζεις ότι έχεις θετικό κρούσμα και αντί να το χειριστείς όπως πρέπει, το αποκρύβεις, και σημαίνει ότι βάζεις σε κίνδυνο όλους τους υπόλοιπους που είναι σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ωφελεί πουθενά. Είναι μια μοιοπική προσέγγιση αυτή η συμπεριφορά. Απλούστατα θα καλύψεις ένα κρούσμα και στο τέλος της ημέρας, αντί να διώξεις 2-3 ανθρώπους να πάνε στο σπίτι σε απομόνωση, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, μπορεί να οδηγήσει και σε πλήρες κλήρωση της επιχείρησης. Άρα, εμείς καλούμε αυτούς τους εργοδότες που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο να το σταματήσουν. Πρώτα-πρώτα, είναι και θέμα να προφυλάξουν τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων τους και των ιδίων, διότι και ο ίδιος προφανώς κινείται μέσα στο γραφείο αυτό στον χώρο, αλλά και για να μην οδηγήσει σε οικονομικές περιπέτειες την ίδια την επιχείρηση. Μάλιστα. Κύριε Τσακί, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.